Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα δούμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα παρακολουθήσουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Πυρηνική βόμβα στη Μεσόγειο ρίχνει ο Ερντογάν, κίνδυνος ολέθρου τύπου Τσέρνομπιλ από τον πυρηνικό σταθμό του Ακούγιου. Σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Ιουλίου το μεταφορικό ισοδύναμο αρχικά σε 32 νησιά του Αιγαίου που θα απολέσουν το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, ανάμεσα σε αυτά και η Σαμοθράκη. Μεικτή Επιτροπή για τη Διερεύνηση Μορφών Συνεργασίας ανάμεσα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Την πλήρη αντίδρασή του στο πρόγραμμα Πιλωτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξη Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης για τα δίγλωσσα νηπιαγωγεία στη Θράκη εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Ροδόπης και Ξάνθης. Το Πάσχα ολοκληρώθηκε, οι θεσμοί ουσιαστικά επιστρέφουν σιγά σιγά στα γραφεία τους και αρχίζουν να ετοιμάζονται για τις μεγάλες συναντήσεις του Απριλίου, στις οποίες ναι μεν δεν αναμένεται να ληφθούν οι τελικές πολιτικές αποφάσεις, αλλά θεωρούνται ιδιαιτέρως κρίσιμες και αυτό γιατί θα δείξουν εάν διατηρούνται εν ζωή οι πιθανότητες ολοκλήρωσης της μεγάλης ελληνικής διαπραγμάτευσης εγκαίρως, δηλαδή μέχρι το Eurogroup στις 21 Ιουνίου. Οι διαπραγματεύσεις εξ αποστάσεως δεν σταμάτησαν σχεδόν ποτέ, ενώ ένας νέος κύκλος δημόσεων, ειδικά για τα μεγάλα μέτωπα της ελληνικής πλευράς, βρίσκεται στα σκαριά. Μάλιστα, το ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα του Απριλίου είναι και ο λόγος που προβάλλουν οι θεσμοί για την απουσία τους από την διαζώσης διαπραγμάτευση που γίνεται με τη νέα αποστολή στην Αθήνα, να προγραμματίζεται πια για τις πρώτες ημέρες του Μαΐου. Οι θεσμοί όπως και η ελληνική αποστολή θα ετοιμάσουν βαλίτσες για την Ουάσιγκτον με στόχο ένα διπλό ραντεβού στις 19 και 20 Απριλίου. Συναντώνται λοιπόν οι Υπουργοί Οικονομικών και οι Κεντρικοί Τραπεζίτες των χωρών G20 στην Ουάσιγκτον, ενώ τις ίδιες ημέρες λαμβάνει η χώρα στο ίδιο μέρος και η αερινή συνάντηση μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αποτελούν μια ιδανική ευκαιρία για να ξεκαθαρίσουν τα πολιτικά ζητήματα για το ρόλο του Ταμείου αλλά και για το χρέος. Δεν αποκλείεται ως ήθιστε στο περιθώριο να λάβει χώρα και το λεγόμενο Group. Ακόμη δύο συναντήσεις θα γίνουν πολύ κοντά στην Ελλάδα. Στη Σόφια της Βουλγαρίας, που έχει αυτό το εξάμεινο την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμορφώνεται ουσιαστικά ένα τετραήμερο παρουσίας των Υπουργών Οικονομικών και των Θεσμών, που δίνει την δυνατότητα για ζυμώσεις. Στις 25 και 26 Απριλίου θα γίνει η Ευρωασιατική Σύνοδος. Το άτυπο, δηλαδή Eurogroup, έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα στη Βουλγαρία στις 27 Απριλίου και θα ακολουθήσει την επόμενη μέρα η άτυπο Σύνοδος του ECOFIN. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Eurogroup στην επιστολή του προς Υπουργούς Οικονομικών, θα ανοίξουν όλα τα μέτωπα. Ο επίσημος απολογισμός για τα 88 προαπαιτούμενα, η θέση των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών για τις παρεμβάσεις στο χρέος, το γαλλικό κλειδί, αλλά και η μεταμνημονιακή εποπτεία. Επίσης, αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το κατά πόσο θα παραμείνει στο πρόγραμμα, αλλά και οι θέσεις του Δουνουτού για το αφορολόγητο και τα αντίμετρα. Η ελληνική πλευρά θα πρέπει να παρουσιάσει και τις προθέσεις της για το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης και Μεταρρύθμισης. Ωστόσο, σε αυτό επιχειρεί να εντάξει και τον πυλώνα των κοινωνικών αντισταθμιστικών μέτρων που ανησυχεί τους θεσμούς, αλλά και μέρος του ίδιου του διαπραγματευτικού επιτελείου, λόγω των προτάσεων που έχει κατατεθεί και πρέπει να συνάδουν με την ιδιοκτησία του προγράμματος. Το ελληνικό και το μεσογειακό γραφείο της Greenpeace, καθώς και οι φίλοι της γης Κύπρου και Ευρώπης, εκφράζουν την κάθετη αντίθεσή τους στη διμερή συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας που προβλέπει την κατασκευή ενός σταθμού πυρηνικής ενέργειας στον κόλπο του Ακούγιου στην επαρχία Μερσίνη της Τουρκίας. Η Greenpeace και οι φίλοι της γης τονίζουν ότι η συγκεκριμένη ενέργεια των κυβερνήσεων της Τουρκίας και της Ρωσίας ουσιαστικά ξυπνά τον πυρηνικό εφιάλτη ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου. Τον θεμέλιο λίθο του πυρηνικού εφιάλτη στην Ανατολική Μεσόγειο έριξαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Τούρκος ομολογός του Ταγί Περντογάν, εγγενιάζοντας τον πρώτο πυρηνικό σταθμό στο Ακούγιο της Νότιας Τουρκίας, ο οποίος και βρίσκεται σε ενεργό σεισμικό ρήγμα που μπορεί να δώσει σεισμούς μέχρι και 8 ρίχτερ και ένα ατύχημα τύπου Τσέρνομπιλ θα φέρει τον όλεθρο στη Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή. Περιβαλλοντικές μελέτες που έχουν γίνει κατά καιρούς έχουν επισημάνει τους κινδύνους μιας πυρηνικής καταστροφής, καθώς το ενεργό σεισμικό ρήγμα πάνω
πάνω στο οποίο θα κατασκευαστεί. Έχει δώσει δύο ισχυρούς σεισμούς το 1991, μεγέθους 5,8 και 6,6 Ρίχτερ. Σύμφωνα μάλιστα με μελέτη του καθηγητή Καρλ Μπάουξετ, προέδρου του Ινστιτούτου Πρόγνωσης Σεισμών, έχει μήκος αρκετό ώστε να δώσει σεισμούς μέχρι και 8 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Οι εκτιμήσεις των ειδικών επιστημόνων συγκλίνουν στην άποψη ότι ένας σεισμός μεγάλου μεγέθους είναι απολύτως πιθανός μέσα στα αμέσως επόμενα χρόνια. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Greenpeace διαβάζει κανείς ένα εφιαλτικό σενάριο. Υπάρχει 50% πιθανότητα να εκδηλωθεί ένας σεισμός 7 Ρίχτερ σε ακτίνα 100 χιλιόμετρων από τον κόλπο Ακούγιου μέσα στα επόμενα 40 χρόνια. Σε περίπτωση ατυχήματος τύπου Τσέρνομπιλ, η απόσταση του τόπου του ατυχήματος από την Ελλάδα θα είναι μηδαμινή και οι επιπτώσεις θα είναι μέχρι και 1000 φορές μεγαλύτερες. Και αυτό λαμβανομένου υπόψη του κανόνα που λέει ότι σε τέτοια ατυχήματα, σε αποστάσεις 10 φορές μικρότερες, οι επιπτώσεις είναι 100 φορές μεγαλύτερες. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγο καιρό η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καλεί την Άγκυρα να μην προχωρήσει στην κατασκευή του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως λέγεται, καλεί την τουρκική κυβέρνηση να μην υλοποιήσει το συγκεκριμένο έργο κατασκευής του πυρηνικού σταθμού. Της εφιστά την προσοχή ότι η περιοχή στην οποία προγραμματίζεται η κατασκευή υφίσταται ισχυρούς σεισμούς, οι οποίοι συνιστούν απειλή όχι μόνο για την Τουρκία, αλλά για όλη την περιοχή της Μεσογείου. Η Τουρκία έχει αναθέσει στη Ρωσία κατόπιν συμφωνίας που έχει υπογράψει την κατασκευή του πρώτου της πυρηνικού σταθμού, ο οποίος θα έχει 4 πυρηνικούς αντιδραστήρες ισχύος 1.200 ΜΒ. Η ρωσική επένδυση ανέρχεται, όπως έχει γίνει γνωστό, στα 22 δισεκατομμύρια δολάρια. Η τουρκική πλευρά προγραμματίζει να θέσει λειτουργία τον πρώτο αντιδραστήρα το 2023. Απλώς να σας πω ότι η Rosatom, η εταιρεία της Ρωσίας, ήδη κάνει κατασκευές και μετρήσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον για τη λειτουργία του εργοστασίου, το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει. Άρα γίνεται. Με πάρα πολλούς κινδύνους, γιατί είναι μια μεγάλη μονάδα, θα έχει 4 αντιδραστήρες, οι οποίοι αντιδραστήρες θα παράγουν 4.800 ΜΒ όταν θα αναπτυχθούν πλήρως. Ο πρώτος βέβαια θα λειτουργήσει το 2023, όπως μας λένε. Και φυσικά θα έχουμε πάρα πολλούς κινδύνους για την περιοχή μας. Και εδώ θέλω να εστιάσουμε, κύριε καθηγητά. Ξέρω πως τα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας δεν αρκούν για να πούμε όλες τις επιπτώσεις, αλλά σας παρακαλώ πολύ να επικεντρωθούμε στις πιο ουσιαστικές και στις πιο σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει και για τη δική μας τη χώρα, για το Αιγαίο, για τη Μεσόγειο, αν θέλετε ευρύτερα, αυτή η λειτουργία αυτού του πυρηνικού αντιδραστήρα σε ένα ενδεχόμενο ατύχημα. Το πρώτο σημαντικό είναι ότι έχει καθίσεται στο Ακούγιου, το οποίο βρίσκεται πάνω στο ρήγμα της Ανατολίας. Αυτό το ρήγμα έχει δώσει δύο μεγάλους σεισμούς. Το 1872 είχε δώσει 7,5 Ρίχτερ και πρόσφατα, το 2011 νομίζω, είχε δώσει 6,5 Ρίχτερ. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ο αντιδραστήρας μπορεί να έχει ανθεκτικότητα μέχρι 6,5 Ρίχτερ. Εκεί πέρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Αλλά δεν είναι μονάχα το θέμα και όπως καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο ατύχημα τελικά θα είναι πολύ πιο μεγαλύτερο και σε επιπτώσεις και από το Τσέρνομπιλ. Για όλη την περιοχή, η Μέση Ανατολή και τη δική μας περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου. Αλλά εκτός από να μην εξαιρέσουμε το σεισμό, υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι. Το πρώτο σημαντικό τελικά είναι ότι είναι η διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων. Όταν η ψήξη θα γίνεται με θαλάσσιο νερό, υπάρχει περίπτωση να μολυνθεί το θαλάσσιο περιβάλλον. Έχουμε το παράδειγμα της Φουκουσίμα. Βεβαίως. Επιπλέον, η περιοχή εκεί είναι ασταθής πολιτικά. Υπάρχει περίπτωση μιας δολιοφθοράς. Η διακίνηση των ραδιενεργών αποβλήτων ή η φύλαξη των ραδιενεργών αποβλήτων είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Και στην περιοχή, τη θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου, θα μετακινούνται με πλοία διάφορα πυρηνικά αποβλήτα, τα οποία δεν αποκλίνουν το κίνδυνο ενός ατυχήματος. Αυτό το ατύχημα θα μολύνει την περιοχή. Και η αλήθεια είναι, κύριε καθηγητά, πως υπάρχουν αρκετές φωνές μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο, που θέλησαν να διατρανώσουν αυτήν τους την αντίθεση και να πούν ότι οι συνθήκες είναι απαγορευτικές για την εγκατάσταση και τη λειτουργία πυρηνικών αντιδραστήρων στη γειτονιά μας. Αλλά οι φωνές αυτές δεν αρκούν, γιατί όπως είπαμε, αποτελεί πραγματικότητα πια η συμφωνία ανάμεσα σε Ρωσία και Τουρκία. Ναι, βέβαια. Από την πλευρά της Ρωσίας το θεωρούν σαν μια εμπορική συμφωνία. Δεν είναι όμως μια εμπορική συμφωνία. Είναι ένας πραγματικός εφιάλτης. Το ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει πάρει αυτή την απόφαση είναι πολύ καλό και έτσι πρέπει να γίνεται. Μάλιστα το Ευρωκοινοβούλιο, επειδή παρακολουθώ το θέμα, έχει πάρει θέση
να γίνει υπογραφή του πρωτοκόλλου για το περιβάλλον από την Τουρκία, το οποίο δεν το έχει υπογράψει, το οποίο προϋποθέτει και διαβούλευση με τις όμορες χώρες, προκειμένου την Κύπρο, που ακριβώς απέναντι είναι το Ακούγιο, και την Ελλάδα. Άρα είναι μια καλή ευκαιρία στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, στη χώρα μας, να ασκήσει πιέσεις και να γίνει μια διαβούλευση πάνω σε αυτά τα θέματα. Και κυρίως να ασκήσει πιέσεις και παρακολούθηση του όλου θέματος, και όχι απλώς ευχολόγια. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε καθηγητά, η υλοποίηση ενός τέτοιου πυρηνικού προγράμματος στην Τουρκία εγκυμονεί πολλούς κινδύνους, τόσο για την ίδια την Τουρκία, όσο για την Ελλάδα, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, όπως είπα. Γιατί κακά τα ψέματα, ακόμη και σήμερα, έτσι για να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε, πληρώνουμε έτσι τις επιπτώσεις από το Τσερνομπίλ, κύριε καθηγητά. Φυσικά, φυσικά, και από το Τσέρνομπιλ και από τη Φουκουσίμα στην Ιαπωνία, το πρόσφατο που είχε γίνει με το τσουνάμι. Και δεν είναι μόνο αυτά. Η Τουρκία είχε το πυρηνικό της πρόγραμμα από το 1955 και σκόπευε το 1960 να κάνει αυτούς τους σταθμούς. Δηλαδή να κάνει τρεις. Ένα είναι ο πρώτος, είναι το Ακούγιο, και άλλοι δύο στη Σινόπη και άλλοι έναν. Από εκεί πέρα πλέον αυτό όμως έχει και άλλους κινδύνους, το οποίο δεν θα ήθελα να το σκέφτομαι. Σχετικά με ένα πυρηνικό εξοπλιστικό πολεμικό πρόγραμμα, το οποίο και αυτό δεν πρέπει να το βγάζουμε από το μυαλό μας. Μάλιστα. Πάντως, τελειώνοντας, κύριε καθηγητά, θα πω αυτό που λένε και πολλοί άλλοι συνάδελφοί σας, αν θέλετε παγκοσμίως, γιατί αρκετοί συνάδελφοί σας ανά τον κόσμο έχουν εκδηλώσει τις αντιδράσεις τους και τις αντιρρήσεις τους για ένα τέτοιο πρόγραμμα και για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι, λαμβανομένου υπόψη του κανόνα που λέει ότι σε τέτοια ατυχήματα, σε αποστάσεις 10 φορές μικρότερες, οι επιπτώσεις είναι 100 φορές μεγαλύτερες. Όπως τα λέτε, κύριε Βασκάκη, 100 φορές επιπλέον. Και έχουμε ήδη το παράδειγμα του Τσέρνομπιλ, που ακόμα το πληρώνουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, και θα το πληρώνουμε και τα επόμενα χρόνια. Σάρκα και οστά παίρνει το καλοκαίρι το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να αποτρέψει αυξήσεις κυρίως σε βασικά αγαθά μετά την αύξηση του ΦΠΑ στο 24% και να διευκολύνει τους νησιώτες στις μετακινήσεις τους. Η οικονομική ενίσχυση θα αποτελεί ουσιαστικά ένα βοήθημα για όσους ταξιδεύουν από και προς τα νησιά με το φθηνότερο μέσο μεταφοράς, προκειμένου να μην χρεώνονται περισσότερο από αυτόν που ταξιδεύει, για παράδειγμα, με το υπεραστικό λεωφορείο. Από την 1η Ιουλίου το μεταφορικό ισοδύναμο ξεκινά σε 32 νησιά και ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνεται και η Σαμοθράκη. Σε εφαρμογή μπαίνει από την 1η Ιουλίου το μεταφορικό ισοδύναμο αρχικά σε 32 νησιά του Αιγαίου, που θα απολέσουν το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και το οποίο θα διαμορφωθεί στο 24% από την 1η Ιανουαρίου του 2019 και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές. Πηγές του Υπουργείου Ναυτιλίας σημειώνουν ότι η φιλοσοφία του μέτρου, που θα εφαρμοστεί μόνο για τους νησιώτες και για τα εμπορεύματα που πηγαίνουν από και προς τα νησιά, είναι οι κάτοικοι της νησιωτικής Ελλάδας να απολαμβάνουν τιμές σε προϊόντα και μεταφορές, όπως και οι κάτοικοι της υπόλοιπης χώρας, με επιδότηση του κόστους. Εάν, για παράδειγμα, κάποιος πληρώνει εισιτήριο 20 ευρώ για ένα ταξίδι με λεωφορείο προς μία πόλη της υπηρετικής χώρας και ένας νησιώτης για να πάει προς το μέρος του, που είναι η ίδια απόσταση, 25 ευρώ με 30, τότε θα παίρνει τα επιπλέον 5 ευρώ που αποτελεί τη διαφορά. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου στις μεταφορές εφαρμόζεται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η οικονομική ενίσχυση θα αποτελεί ουσιαστικά ένα βοήθημα για όσους ταξιδεύουν από και προς τα νησιά με το φθηνότερο μέσο μεταφοράς, προκειμένου να μην χρεώνονται περισσότερο από αυτόν που ταξιδεύει, για παράδειγμα, με το υπεραστικό λεωφορείο. Τα νησιά στα οποία θα εφαρμοστεί αρχικά είναι τα εξής: Σαμοθράκη, Λίμνος, Ικαρία, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Ινούσες, Φούρνη, Θήμαινα, Κάλυμνος, Αστυπάλαια, Κάσος, Τήλος, Σίμι, Νήσιρος, Πάτμος, Χάλκη, Λιψή, Ψέριμος, Αγαθονήσι, Λέβιθα, Καστολέριζο, Μαράθι, Λέρος, Κος και Σάμος. Την ευθύνη για την υλοποίηση του μεταφορικού ισοδύναμου έχει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου, ενώ το μέτρο αυτό θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του προγράμματος δημοσίου επενδύσεων και θα διασφαλίζει την ισοστάθμιση του κόστους μεταφοράς με αυτό της υπηρετικής Ελλάδας. Ελεγκτικός μηχανισμός θα είναι το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, που θα ελέγχει τις τιμές μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων σε προϊόντα που μεταφέρονται προς τα νησιά, κυρίως σε είδη πρώτης ανάγκης. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Ναυτιλίας, εντός του Απριλίου αναμένεται να ψηφιστεί το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Και ένα, αν προλαβαίνω να το πω, είχαμε μία συνεδρίαση τώρα στο Εμπορικό Επιμελητήριο για το μεταφορικό ισοδύναμο. Το τεράστιο θέμα, το οποίο στέλνουμε μια πρόταση, είναι η πρώτη πρόταση που φεύγει για το νησί μας επίσημα προς το Υπουργείο, μια ολοκληρωμένη πρόταση με την βοήθεια πολλών αρμοδίων,
όσον αφορά το μεταφορικό ισοδύναμο, που νομίζω, εάν και εφόσον έρθει στα επίπεδα που πρέπει να έρθει αυτό το θέμα και το έχει. Θα κερδιθεί στο τέλος αυτό το στοίχημα. Θα κερδιθεί. Γιατί ο κύριος Σαντορινιός είναι πάρα πολύ θετικός. Ακριβώς, τον επισκεφτήκαμε και αυτή την αίσθηση έχουμε κι εμείς. Και δεν αφορά, θέλω να πω από την εκπομπή σας, μόνο κόστος, διαφορά κόστος, γιατί έτσι το αντιλαμβάνονται περισσότεροι. Είναι, αφορά και ποιότητα, έτσι. Αφορά και περισσότερους προορισμούς, αφορά και άνεση, αφορά πολύ περισσότερα πράγματα το μεταφορικό ισοδύναμο. Πρέπει να το διεκδικήσουμε και πρέπει να το παλέψουμε εμείς οι ευρύτες εδώ τουλάχιστον, με το επιμελητήριό μας μπροστά και με το Δήμο μας, γιατί ένα είναι το νησί του Εύρου, η Σαμοθράκη. Τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα στους αστυνομικούς να υπηρετούν στον τόπο καταγωγής των ίδιων ή των συζύγων τους, εφόσον διέμεναν σε αυτόν μέχρι την ενηλικίωσή τους, κατατέθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Βουλή. Τροπολογία που φέρει τις υπογραφές του Υπουργού Εσωτερικών Πάνος Κουρλέτη, αλλά και του αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα, καταργεί τους περιορισμούς που υπήρχαν με τον νόμο του 1982. Τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα στους αστυνομικούς να υπηρετούν στον τόπο καταγωγής των ίδιων ή των συζύγων τους, εφόσον διέμεναν σε αυτό μέχρι την ενηλικίωσή τους, κατατέθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Βουλή. Η τροπολογία που φέρει τις υπογραφές του Υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη και του αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα, καταργεί τους περιορισμούς που υπήρχαν με τον νόμο του 1982 σχετικά με τις τοποθετήσεις του αστυνομικού προσωπικού. Τη ρύθμιση αυτή είχε προαναγγείλει ο κ. Τόσκας, χαρακτηρίζοντας παροχημένο τον ισχύοντα νόμο, καθώς απαγορεύει σε αστυνομικούς να υπηρετούν στην πόλη στην οποία διέμειναν ως την ενηλικίωσή τους, εάν αυτή έχει πληθυσμό κάτω από 200.000 κατοίκους. Ο αναπληρωτής υπουργός είχε αναφέρει ακόμη ότι με την αναδιάθρωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Ελλάς, αλλά και με τη συνένωση των αστυνομικών υπηρεσιών, θα δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση στην κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού, ενώ θα προκύψουν πολλά προβλήματα σε πολλές επαρχιακές πόλεις της χώρας σε μικρούς πληθυσμούς. Ήταν πάγια θέση της Ομοσπονδίας και δικιά μας εδώ. Να μπορούν επιτέλους οι συνάδελφοι να υπηρετούν στον τόπο είτε δικό τους, της καταγωγής τους, είτε και της συζύγου τους. Αυτό είναι στην σωστή κατεύθυνση, οπότε ορθώς έπραξε και έγινε αυτή η ενέργεια. Οι βουλευτές Εύρου Γκαρά, Αναστασία, Καΐσας Γιώργος και Δημήτρης Ρίζος, καθώς και οι βουλευτές Καβάλας, Εμμανουηλίδης Δημήτρης, Κώστας Μορφίδης και Παπαφιλίππου Γιώργος, κατέθεσαν πριν από λίγες ημέρες αναφορά για τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τον κύριο Γαβρόγλου, την επιστολή του Διευθυντή του ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης και του Διευθυντή του ΠΕΚ Καβάλας με θέμα την ανάγκη λειτουργίας περιφερειακών κέντρων εκπαιδευτικού σχεδιασμού σε Αλεξανδρούπολη και Καβάλα. Οι βουλευτές Εύρου Γκαρά, Αναστασία, Καΐσας Γιώργος, Ρίζος Δημήτριος και οι βουλευτές Καβάλας, Εμμανουηλίδης Δημήτρης, Μορφίδης Κώστας και Παπαφιλίππου Γιώργος κατέθεσαν αναφορά στον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Γαβρόγλου, την επιστολή του Διευθυντή του ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης και του Διευθυντή του ΠΕΚ Καβάλας με θέμα, όπως λένε, την ανάγκη λειτουργίας ΠΕΚΕ σε Αλεξανδρούπολη και Καβάλα. Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας με θέμα να διοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις προτείνεται ίδρυση ενός περιφερειακού κέντρου εκπαιδευτικού σχεδιασμού με έδρα την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριμένα στην Κομωτινή. Επισημαίνεται ωστόσο ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καλύπτει μια μεγάλη σε έκταση γεωγραφική περιοχή ακτίνας 400 και πλέον χιλιομέτρων που περιλαμβάνει 5 νομούς και 2 νησιά, τα οποία δεν συνδέονται ακτοπλοϊκώς μεταξύ τους. Λόγω λοιπόν των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιφέρειας με μεγάλη γεωγραφική κατανομή, μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις, προτείνεται η λειτουργία ενός περιφερειακού κέντρου εκπαιδευτικού σχεδιασμού σε Αλεξανδρούπολη και Καβάλα και η επανεξέταση της πρότασης, οι αρμοδιότητες των δύο λοιπόν ΠΕΚΕΣ Αλεξανδρούπολης και Καβάλας να συγχωνευτούν σε μια νέα δομή με ταυτόχρονη μεταφορά έδρα στην Κομωτινή. Στην αναφορά τονίζεται ότι υπάρχουσες δομές σε Αλεξανδρούπολη και Καβάλα, οι οποίες στεγάζονται σε δημόσια κτίρια άρτια εξοπλισμένες, πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις λειτουργίας των περιφερειακών κέντρων εκπαιδευτικού σχεδιασμού χωρίς πρόσθετες δαπάνες για το δημόσιο και έχοντας ως γνώμονα την ορθολογικότερη και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δύο υπηρεσιών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα λειτουργούν δύο περιφερειακά κέντρα εκπαίδευσης και έχουν και αρκετά θετικά αποτελέσματα. Τα συγκεκριμένα κέντρα, να διευκρινίσουμε ότι ουσιαστικά εκπαιδεύουν και μετεκπαιδεύουν τους εκπαιδευτικούς και διενεργούν διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, διευρύνοντας την δράση και επικαιροποιώντας ουσιαστικά τις γνώσεις των εκπαιδευτικών οι οποίοι μπαίνουν στα σχολεία ή σε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται
σε διαβούλευση ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο αφορά στην αναδιοργάνωση όλων αυτών των υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης, και αυτό που προτείνεται είναι η μετατροπή των περιφερειακών εκπαιδευτικών κέντρων σε περιφερειακά κέντρα εκπαιδευτικού σχεδιασμού με μεγαλύτερες αρμοδιότητες και πολύ περισσότερο συγκροτημένα. Ουσιαστικά εξυγχρονίζονται λοιπόν αυτά τα κέντρα που λειτουργούν τώρα. Αυτό όμως που προτείνεται για τη δική μας περιφέρεια και συνολικά για όλες τις περιφέρειες της χώρας είναι ένα τέτοιο περιφερειακό κέντρο αναπεριφέρεια. Εκεί λοιπόν έρχεται και η δική μας αντίδραση και ουσιαστικά ενισχύουμε το αίτημα των διευθυντών των δύο περιφερειακών κέντρων Αλεξανδρούπολης και Καβάλας, ακριβώς γιατί γνωρίζετε τις ιδιαιτερότητες της δικής μας περιφέρειας, τόσο στις μεγάλες αποστάσεις που υπάρχουν στην περιφέρειά μας, όσο και στην μειονοτική εκπαίδευση, διότι αυτά τα κέντρα έχουν αναλαμβάνουν πάρα πολύ συχνά και προγράμματα, εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν στη μειονοτική εκπαίδευση. Έτσι, κυρία Γκαρά, λοιπόν, συγγνώμη που σας διακόπτω, μόνο να το διευκρινίσουμε. Το ένα και μοναδικό κέντρο που προτείνεται να γίνει στην Κομωτίνη, να έχει έδρα την Κομωτίνη, έτσι δεν είναι? Αυτό που προτείνεται με βάση το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο είναι ένα περιφερειακό κέντρο εκπαιδευτικού σχεδιασμού με βάση την έδρα της περιφέρειας στην Κομωτινή. Αυτό λοιπόν που εμείς ζητάμε είναι να παραμείνουν εν λειτουργία τα δύο περιφερειακά κέντρα, τα οποία σε Αλεξανδρούπολη και Καβάλα, τα οποία θα μετεξελιχθούν σε περιφερειακά κέντρα εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Στη σκέψη της Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου και των ΤΕΗ Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, απόφαση για τη διερεύνηση μορφών συνεργασίας ουσιαστικά θα γίνει ανάμεσα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, στο ΤΕΗ Κεντρικής Μακεδονίας και στο ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έκανε την πρώτη της αυτής συνεδρίαση η Επιτροπή πριν από λίγες ημέρες στην αίθουσα συσκέψεων του Γραφείου του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Υπουργός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο κύριος Γαβρόγλου, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Αγγελόπουλος. Έγινε μια γόνιμη, όπως υπόθηκε και σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων από τους εκπροσώπους των τριών ΑΕΗ και αποφασίστηκε συγκεκριμένος οδικός χάρτης συνέχιση των εργασιών και επιτάχυνση του έργου της Επιτροπής. Συμφωνήθηκε ότι το Διεθνές Πανεπιστήμιο αλλά και το επισπεύδον ίδρυμα και ορίστηκε η έδρα του να είναι στην Θεσσαλονίκη ως κατά κανόνα του τόπου συνεδριάσεων αυτής της Επιτροπής. Οι Πριτάνης και οι Αντιπριτάνης από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κάθονται στο ίδιο τραπέζι για να εξετάσουν το ενδεχόμενο συγχώνευση των ιδρυμάτων τους. Από το σχήμα της συγκεκριμένης συγχώνευσης βρίσκεται εκτός το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, προφανώς ύστερα από τους όρους που έθεσε ο Πρίτανης ο κ. Διόνας. Σοβαρές επιπλοκές φαίνεται να παρουσιάζει το εγχείρημα της δημιουργίας ενός νέου πανεπιστήμιου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αφενός το Υπουργείο Παιδείας εμφανίζεται να μην ενθουσιάζεται με την ιδέα πρόταση του Πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης για συγχώνευση του μεγαλύτερου πανεπιστημίου της χώρας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, αφετέρου η πρόταση του Υπουργείου για συγχώνευση του Διεθνούς Πανεπιστημίου με τα τρία ΤΕΗ της περιοχής συναντά σοβαρές επιφυλάξεις, δηλαδή με το ΤΕΗ Θεσσαλονίκης, Σερών και Καβάλας. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο Πρίτανης του Αριστοτελείου, Περικλής Μίτκας, είχε ενημερώσει εδώ και αρκετό καιρό τον Υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου για την πρότασή του περί συγχώνευση του Αριστοτελείου με το Διεθνές Πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Υπουργός είπε προς τον Πρίτανη ότι θα εξετάσει την πρόταση και θα απαντήσει σχετικά. Ωστόσο, αντί άλλης απαντήσεως, ήρθε η πρόταση του ίδιου του Υπουργείου για άλλου τύπου συγχώνευσης, του Διεθνούς δηλαδή, με τα ΤΕΗ της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Το γεγονός αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται να απορρίπτει έστω σιωπηρά την πρόταση του Πρίτανη του Αριστοτελείου για να προωθηθεί η δική του πρόταση στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού περί συγχώνευσης των ΤΕΗ με γενικά ΑΕΗ. Άγνωστες παραμένουν οι βουλές των ηθινόντων του Διεθνούς Πανεπιστημίου, καθώς κανείς από τη δικούς επιτροπή δεν έχει πει το παραμικρό σχετικά με τα σενάρια τα οποία εμπλέκουν το Διεθνές με συγχωνεύσεις με άλλα ιδρύματα. Είναι μια επιτροπή η οποία έχει συσταθεί, έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ η σύνθεσή της και συνεδρίασε για πρώτη φορά την Τετάρτη το απόγευμα στο πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης στη Θεσσαλονίκη. Προείδρευσε ο κύριος Γαβρόγλου, παρευρισκόταν και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου ο κύριος Αγγελόπουλος.
Έγινε έτσι μια πρώτη γενική κουβέντα τα θέματα που απασχολούν τα τρία ιδρύματα και έγινε μια έτσι γενική διερεύνηση για το πώς βλέπουμε όλοι μας τη διαδικασία συγχώνευσης. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω κύριε Πρίταν ήταν μια ουσιαστική όμως συνάντηση, ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα ανταλλαγής απόψεων και προτάσεων, έτσι? Ναι, ακριβώς, ήταν ουσιαστική γιατί ήταν μια επίσημη συνεδρίαση. Ήταν βέβαια συνεδρίαση γνωριμίας, αλλά ήταν προκαθορισμένη, έγινε με πρόσκληση του ίδιου του Υπουργού και από εκεί και πέρα συμφωνήθηκε ότι στην επόμενη δεύτερη συνάντηση, συνεδρίαση, η οποία θα γίνει σε περίπου ένα μήνα, θα πρέπει τα ιδρύματα να έχουν πλέον συγκεκριμένες ποσοτικοποιημένες προτάσεις για το ποια τμήματα νομίζουν ότι μπορούν να υποστηρίξουν, ενδεχομένως ποια καινούρια τμήματα θεωρούν ότι πρέπει να έχει αυτό το καινούριο πανεπιστήμιο, ποιες διετίες δομές κτλ. Στο Δημοκρίτιο τώρα ένα ακόμα εργαλείο στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας της καθημερινότητας αλλά και της ασφάλειας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας μπήκε σε λειτουργία πριν από λίγες ημέρες από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Ο λόγος για τη νέα γραμμή έκτακτης ανάγκης 1-13-14, στην οποία φοιτητές, καθηγητές αλλά και διοικητικό προσωπικό θα μπορούν να καλούν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Ένα ακόμα εργαλείο στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας της καθημερινότητας αλλά και της ασφάλειας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας μπήκε σε λειτουργία στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Ο λόγος για τη νέα γραμμή έκτακτης ανάγκης 1-13-14, στην οποία φοιτητές, καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό θα μπορούν να καλούν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου από οποιοδήποτε τηλέφωνο, ούτως ώστε να αναφέρουν περιστατικά εκτάκτου ανάγκης που λαμβάνουν χώρα εντός των χώρων των πανεπιστημιοπόλεων της Θράκης και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Κάθε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας του Δημοκρατίου θα μπορεί να καλεί από οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό τηλέφωνο στη γραμμή για να αναφέρει ή να καταγγέλει επωνύμως περιστατικά έκτακτης ανάγκης. Ανάλογα με την γεωγραφική θέση αυτού που καλεί, θα ενεργοποιείται ο αντίστοιχος λήπτης της γραμμής. Έτσι, για όσους καλούν από την περιοχή της Ξάνθης, θα ανταποκρίνεται ο υπεύθυνος της γραμμής στην Ξάνθη, είτε ο φύλακας του κέντρου φυλακίου στην πόλη της Ξάνθης. Για όσους καλούν από Κομωτινή, ο υπεύθυνος της γραμμής της Κομωτινής, δηλαδή ο φύλακας του κεντρικού φυλακίου που βρίσκεται στην της Πρετανίας και για όσους καλούν από την περιοχή του Εύρου, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, θα ανταποκρίνεται ο υπεύθυνος της γραμμής στην Αλεξανδρούπολη, δηλαδή ο φύλακας του κεντρικού φυλακίου της Ιατρικής Σχολής. Είμαστε έτοιμοι, εύχομαι να μην χρειαστεί, να καταγράψουμε οτιδήποτε έκτακτο γεγονός προκύψει τις επόμενες μέρες και από εδώ και πέρα στην καθημερινότητα του Πανεπιστημίου μας. Εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα παρατηρήσαμε το φαινόμενο όταν είχαμε κάποιο έκτακτο γεγονός στο Πανεπιστήμιο, από ένα απλό τροχαίο, από μια καταστροφή, από ένα πλημμυρισμένο υπόγειο, υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση μέχρι ότου μάθουμε εμείς στο Πανεπιστήμιο τι συμβαίνει. Μερικές φορές μαθαίναμε γρήγορα, μερικές φορές ενημερωνόταν από τους φοιτητές μας ή από το προσωπικό μας κάποιες άλλες υπηρεσίες οι οποίες δεν ήταν κατάλληλες και δημιουργούνταν μια σύγχυση. Με αυτόν τον τρόπο χάναμε χρόνο. Προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε κάτι που να μπορεί ο κάθε φοιτητής, ο κάθε συνάδελφος ή οποιοδήποτε έχει μια σχέση με το Δημοκρίτιο και δραστηριοποιείται σε αυτό εντός των πανεπιστημίου πόλεων του, να έχει τη δυνατότητα πολύ γρήγορα να καλεί και να καταγράφει ένα έκτακτο περιστατικό. Έτσι ώστε η υπηρεσία στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης να ενεργοποιεί το μηχανισμό για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Έτσι ήρθαμε σε επαφή με την Κοσμοτέ και προσπαθήσαμε να το σχεδιάσουμε τεχνικά. Και μετά από κάποιους μήνες προσπάθειας καταφέραμε από οποιοδήποτε, από σταθερό τηλέφωνο ή από κινητό τηλέφωνο από οποιαδήποτε εταιρεία να καλεί από την περιοχή της Θράκης αυτόματα το σύστημα να τον αναγνωρίζει και να τον παραπέμπει στην 24ωρη υπηρεσία η οποία μπορεί να επιληφθεί για το έκτακτο γεγονός. Θέμα της επικαιρότητας παραμένει το ζήτημα με τα λεγόμενα δίγλωσσα νηπιαγωγεία, με αφορμή το οποίο μάλιστα πολλές φωνές κάνουν λόγο για ολοκληρωτική παράδοση της Θράκης στην Τουρκία, με δεδομένο ότι τα δίγλωσσα αποτελούν απάγιο αίτημα της Άγκυρας. Ωστόσο, τα όσα αναφέρονται για το πώς θα λειτουργήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα θέλουν την ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας μέσα από τη μητρική γλώσσα, προκειμένου να ενταχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα παιδί στο νηπιαγωγείο. Σκληρή είναι η αντιπαράθεση δασκάλων με την κυβέρνηση για το θέμα της πιλωτικής παρέμβασης στα νηπιαγωγεία της μειονότητας στην Θράκη. Με την έναρξη του προγράμματος, οι δασκαλικοί σύλλογοι
πραγματοποιούν στάσεις εργασίας και στα έξι νηπιαγωγεία, σε Ξάνθη δηλαδή, αλλά και Ροδόπη, όπου εφαρμόζεται το πρόγραμμα. Οι εκπαιδευτικοί επιχειρούν να ανατρέψουν τις κυβερνητικές αποφάσεις και υποστηρίζουν ότι πρόκειται για δίγλωσσα νηπιαγωγεία, ενώ το Υπουργείο Παιδείας εμφανίζεται απόλυτα αποφασισμένο να εφαρμόσει την πολιτική του αυτή απόφαση για την πιλωτική εφαρμογή στα νηπιαγωγεία. Την πλήρη αντίδρασή του στο πρόγραμμα Πιλωτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστηρίξης Μουσουλμανοπαίδων στα νηπιαγωγεία της Θράκης, που τρέχει από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τα λεγόμενα δίγλωσσα νηπιαγωγεία στη Θράκη, εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης και Ξάνθης. Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν πως δεν συμφωνούν με τη δημιουργία των δίγλωσσων νηπιαγωγείων και επισημαίνουν πως το Υπουργείο Παιδείας με υποχρεωτικό τρόπο επιβάλλει ένα πρόγραμμα το οποίο σε πρώτη φάση πήγε να παρουσιαστεί ως πιλωτικό, αλλά έχει τον ίδιο σκοπό προφανώς αυτής της κατεύθυνσης προς τα δίγλωσσα, και σημειώνουν ότι το πρόγραμμα δεν έχει επιστημονική τεκμηρίωση, αφού στην κατάρτισή του δεν συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η ελληνομάθεια των μικρών μαθητών, τόσο της μειονότητας όσο και των μαθητών της πλειονότητας, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη φοίτησή τους στο νηπιαγωγείο. Γι' αυτό και η λύση που προκρίνουν είναι η λειτουργία νηπιαγωγείων σε όλους τους οικισμούς, ώστε κανένα παιδί να μην φτάνει στο δημοτικό σχολείο χωρίς να έχει περάσει από νηπιαγωγείο. Εμείς δεν μιλάμε για δίγλωσσα, μιλάμε για παγίωση ενός προγράμματος το οποίο θα επιφέρει με μεθοδεύσεις, όπως έχει δείξει η πάγια πρακτική και εμπειρία όσον αφορά την εκπαίδευση της μειονότητας, θα επιφέρει τα δίγλωσσα νηπιαγωγεία. Τώρα, σέβομαι την άποψη του καθενός, εκτιμώ την ξεχωριστή άποψη αυτή του καθενός, αλλά όταν κρίνουμε εκπαιδευτικούς, δεν πρέπει να μιλάμε απαξιωτικά, γιατί το έχω δει, έχω διαβάσει για ακραίες εθνικιστικές αντιλήψεις, συνδικαλιστικές αντιλήψεις. Νομίζω ότι υπάρχει και όρος πραγματιστής. Τώρα, γιατί αντιδρούμε? Καταρχάς, εδώ δεν ξέρω αν τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Γνωρίζουμε ότι το ΙΕΠ είναι ένας επιστημονικός φορέας επιτελικός, συνεργάζεται σε θέματα με το Υπουργείο Παιδείας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στη τριτοβάθμια. Μάλιστα. Και τι κάνει? Κάνει επιστημονική έρευνα με βάση τα παραπάνω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έγινε καμία επιστημονική έρευνα. Έγινε εισήγηση από τη διοίκηση για ποια νηπιαγωγεία θα οριστούν πιλωτικά, προφανώς μετά από υπόδειξη του ΙΕΠ. Και χαρακτηριολογώντας, να πω ότι η μόνη επιστημονική έρευνα και μελέτη αφορά τον τρόπο, το πώς θα πάει να επιβληθεί ένα πρόγραμμα, προφανώς γιατί ήξερε τις αντιδράσεις. Εμείς ακούμε, το είπατε και εσείς πριν, πάγιο αίτημα της Άγκυρας αλλά και όλων αυτών των προστατών της μειονότητας είναι τα δίγλωσσα νηπιαγωγεία. Από το 2002 και εντεύθεν βλέπουμε όλες αυτές τις αιτιάσεις. Αν δει κανείς τα πρακτικά της Βουλής από το 2009 και 2010, μιλάνε μειονοτικοί βουλευτές, μιλάνε για δίγλωσσα νηπιαγωγεία, και σε κάποια συνέδρια κάποιοι πανεπιστημιακοί, οι οποίοι είναι υποστηρικτές και εκφραστές αυτής της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλάνε καθαρά για δίγλωσσα νηπιαγωγεία. Δίγλωσσα νηπιαγωγεία. Δεν μας έχουν ξεκαθαρίσει όμως ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος αυτών των συνεργατών, πώς θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Από την αρχή, μαζί με το Σύλλογο Ροδόπη, ζητήσαμε ενημέρωση συνάντηση. Πραγματοποιήθηκε βέβαια μια ενημέρωση εκ των υστέρων από τους πανεπιστημιακούς υπεύθυνους του προγράμματος, και εκεί λίγο πολύ μας είπαν. Δεν μας ξεκαθάρισαν πολλά πράγματα. Επίσης, αναφέρουν πως πρέπει να ανοίξει μια ειλικρινή συζήτηση επιτέλους για το ποια είναι η μητρική γλώσσα των μαθητών και όχι γενικά και αόριστα. Όταν μιλάμε για δίγλωσσα, προφανώς μιλάμε για την επιβολή της τουρκικής γλώσσας, όπως λένε, εις βάρος των άλλων δύο γλωσσών. Εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί και σεβόμαστε την πολιτισμική ιδιαιτερότητα του καθενός των μαθητών, αλλά και τη διαφορά στη γλώσσα. Και μάλιστα, αυτό το οποίο αγωνιζόμαστε να κάνουμε είναι να μην αλλοιωθεί ο πολιτισμικός χαρακτήρας των παιδιών. Άρα, με ένα τέτοιου είδους πρόγραμμα, όπως λένε, το οποίο υποβαθμίζει την νηπιαγωγό απόλυτη διατύπωση, αποδίδοντας τις ευθύνες για την ενδεχόμενη έλλειψη ελληνομάθειας, δεν νομίζουμε πως λύνεται έτσι το πρόβλημα. Ίσα-ίσα βάζουμε και άλλα ζητήματα. Θα πρέπει λοιπόν να ανοίξουμε μία ειλικρινή συζήτηση για το ποια είναι η μητρική γλώσσα των μαθητών και να ξεκινήσουμε πρώτα από τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν σε αυτή την κατεύθυνση. Και κανείς δεν διαφωνεί με τη μητρική γλώσσα. Το θέμα είναι ποια είναι η μητρική γλώσσα. Η απάντηση είναι η γλώσσα που μιλάει το παιδί. Μάλιστα. Γνωρίζουμε όμως τι συμβαίνει, και εγώ το θεωρώ πρόσχημα και νομίζω ότι καλό, ειδικά όσοι είναι πολιτικοί, να τους ρωτήσουν ποια είναι η μητρική γλώσσα της μειονότητας. Είναι οι τρεις γλώσσες των πληθυσμιακών. Αναφέρεστε ομάδων, στην πομακική και στην Ρωμανία, έτσι. Ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι από ό,τι έχω διαβάσει και ό,τι βλέπω, προεξοφλούν ότι η μητρική γλώσσα είναι η τουρκική, αυτή που διδάσκεται στα μειονοτικά σχολεία.
και βλέπω και σε τοποθετήσεις μέσα στη Βουλή ότι κάθε νηπιαγωγείο θα πρέπει, σε κάθε νηπιαγωγείο θα πρέπει να υπάρχει μουσουλμάνα που να διδάσκει νηπιαγωγό στην τουρκική γλώσσα, που είναι η μητρική γλώσσα των παιδιών. Παραμένουμε στο ζήτημα το συγκεκριμένο, διότι ως αντιπολιτευτική κίνηση κατά της κυβέρνησης εκτιμά τις κινητοποιήσεις των συνδικαλιστών εναντίον της πιλωτικής παρέμβασης στα νηπιαγωγεία της μειονότητας ο συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ στην Ξάνθη και εκπαιδευτικός ο κ. Γιώργος Χατζηθεοδόρου. Σε δηλώσεις του, μάλιστα, ο κ. Χατζηθεοδόρου αναφέρει πως το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την αξιοποίηση της μητρικής γλώσσας ως μία γλώσσα στήριξης, στοχεύοντας την αρμονική κοινωνικοποίηση των νηπίων της μειονότητας. Το γεγονός ότι στις περιοχές της Θράκης κατοικούν πολίτες των οποίων η μητρική γλώσσα είναι η τουρκική, η πομακική και η ρωμανή, δυσκολεύει τα παιδιά των νηπιαγωγείων αυτών των περιοχών να μπορέσουν να κατανοήσουν τα μαθήματα που τους κάνουν νηπιαγωγοί, οι οποίοι μιλούν μόνο την ελληνική γλώσσα. Για να ξεπεραστεί λοιπόν το πρόβλημα αυτό, το Υπουργείο Παιδείας θέλησε να ξεκινήσει πιλωτικό πρόγραμμα σε 6 νηπιαγωγεία, σε Ξάνθη και Ροδόπη, σύμφωνα με το οποίο σε αυτά τα σχολεία, εκτός των νηπιαγωγών, θα υπάρχουν και συνεργάτες εκπαιδευτικοί που μιλούν τις μητρικές γλώσσες των παιδιών. Πρόκειται για παρέμβαση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, περιλαμβάνει την παράλληλη χρήση της μητρικής γλώσσας των παιδιών ως γλώσσα στήριξης του εκπαιδευτικού έργου. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ομαλότερη ένταξη των νηπίων της μειονότητας στην κοινωνία και βεβαίως την προετοιμασία τους για την εισαγωγή στο δημοτικό σχολείο. Όμως, με συνεχιζόμενες τάσεις εργασίας, η Δασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος και η Τοπική Σύλλογη Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ροδόπης και Ξάνθης εμποδίζουν την υλοποίηση του πιλωτικού προγράμματος με το επιχείρημα των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Η αποχή από τα μαθήματα εξαγγέλθηκε ειδικά στα συγκεκριμένα 6 νηπιαγωγεία. Ως αντιπολιτευτική λοιπόν τακτική κατά της κυβέρνησης, χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις της ΔΟΗ ως συντονιστής της Νομαρχικής Επιτροπής Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ και εκπαιδευτικός Γιώργος Χατζηδεοδόρου. Αυτό ξεκίνησε λοιπόν πριν από ένα χρόνο. Ίσως ατυχώς δεν ενημερώθηκαν τόσο όσο θα έπρεπε και οι γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί. Από τότε όμως πέρασε πάρα πολύ καιρός. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όλοι γνωρίζουν τι έχει πει το Υπουργείο, τι σημαίνει δίγλωσσο πρόγραμμα, τι σημαίνει μεσολαβητής εκπαιδευτικός, βοηθός εκπαιδευτικός. Θέλω να με κάθε έτσι απολυτότητα και ειλικρίνεια να διευκρινίσω ότι δεν μιλάμε για ένα δίγλωσσο νηπιαγωγείο. Το δημόσιο νηπιαγωγείο που βρίσκεται στους αμυγός μειονοτικούς, στα αμυγός μειονοτικά χωριά, έχει να κάνει με το αναλυτικό πρόγραμμα και μόνο, είναι ένα δημόσιο νηπιαγωγείο και εκεί λοιπόν έρχεται το ΙΕΠ να εφαρμόσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα, ένα επιστημονικό πρόγραμμα, μια έρευνα, να δούμε κατά πόσο μπορούμε να στηρίξουμε την ελληνική γλώσσα μέσα στο νηπιαγωγείο, χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικούς, νηπιαγωγούς, οι οποίοι θα ομιλούν τη μητρική γλώσσα. Και θέλω να είμαι απόλυτο σε αυτό, μιλάμε για τη μητρική γλώσσα. Εάν η μητρική γλώσσα είναι τουρκική, τουρκικά. Αν είναι πομακική, αν είναι ρουμπανή, αντίστοιχα. Άρα λοιπόν, πιο ξεκάθαρο από αυτό δεν υπάρχει. Θέλω όμως να σας πω επίσης ότι εδώ παίχτηκε και ένα αντιπολιτευτικό παιχνίδι, έτσι όπως το είπατε και εσείς στην αρχή και στη δήλωση την οποία έχω κάνει, αφήνοντας πίσω τη δίχρονη προσχολική αγωγή που δεσμευτήθηκε από φέτος σε 204 δήμους και μέσα στην τριετία σε όλους τους δήμους της χώρας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εμείς έχουμε κολλήσει με ένα επιστημονικό πιλωτικό πρόγραμμα που έχει να κάνει με τα 6 νηπιαγωγεία στην Κομωτινή και στην Ξάνθη. Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την αξιοποίηση της μητρικής γλώσσας ως μία γλώσσα στήριξη, στοχεύοντας την αρμονική κοινωνικοποίηση των νηπίων της μειονότητας, τόνισε ο κ. Χατζηθεοδόρου και συνέχισε λέγοντας πως ξέρουμε ότι η μειονοτική εκπαίδευση υποφέρει και για πρώτη φορά πραγματοποιείται ένας ανοιχτός διάλογος. Όσον αφορά στο νηπιαγωγείο, το οποίο είναι δημόσιο, έρχονται τα παιδιά που μιλούν τη μητρική γλώσσα τους. Όμως στο σχολείο υπάρχει μία δασκάλα που μιλάει μόνο ελληνικά, άρα η πρώτη επαφή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αναφερόμενος και στις αντιδράσεις, δήλωσε πως οι προθέσεις είναι ξεκάθαρες. Η εκπαιδευτική κοινότητα είναι απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση. Η γλώσσα στηρίζεται στην υπάρχουσα γνώση για να αποκτηθεί με μία νέα γνώση. Θα έπρεπε λοιπόν, όπως λέει η εκπαιδευτική, να πρωτοστατούν σε αυτές τις καταστάσεις. Ακόμα και μόνιμο, αν γίνει, κυρία Βασκάκη, δεν νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μέσα στην τάξη μας έναν δεύτερο εκπαιδευτικό ο οποίος θα μας βοηθήσει στη δουλειά μας. Ξέρετε, πριν από αρκετά χρόνια, όταν ξεκίνησε η παράλληλη στήριξη, τότε λοιπόν όλοι οι εκπαιδευτικοί λέγανε είναι δυνατόν να μπει κάποιος μέσα στη δική μου τάξη. Γιατί ξέρετε, εμείς οι εκπαιδευτικοί παλαιότερα θεωρούσαμε ότι η τάξη μας είναι και το δικό μας μαγαζί. Όταν λοιπόν καταλάβαμε τελικά πόσο σημαντικό είναι να έχουμε έναν δεύτερο άνθρωπο μέσα που θα βοηθήσει για τις δυσκολίες έτσι κι αλλιώς της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σήμερα λοιπόν όλοι παρακαλάνε την παράλληλη στήριξη.
Κύριε Πασχάκη, να είμαστε ειλικρινείς. Εδώ το ζήτημα είναι καθαρά αντιπολιτευτικό και τίποτα άλλο. Αυτή τη στιγμή η εκπαιδευτική κοινότητα καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Και ξέρετε, δεν έχουμε μόνο στην Ελλάδα μειονότητα. Έχουμε χιλιάδες μειονότητες σε όλο τον κόσμο. Και αυτό το πρόγραμμα βασίζεται πάνω σε επιστημονικές μελέτες και σε εφαρμογές που έχουν γίνει τα τελευταία 40 χρόνια στον Καναδά, στην Αμερική, στην Ευρώπη. Ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες, ο Κάμινς, που είναι ο Καναδός και θεωρώ ο πατέρας της μειονοτικής εκπαίδευσης όσον αφορά γενικά τις μειονότητες, νομίζω ότι έχει δείξει και έχει αποδείξει τι σημαίνει το να έχει έναν δεύτερο άνθρωπο και να υποδέχεται έναν αντίθετο μέσα στην τάξη, που είναι ένα ξένο πρόγραμμα για αυτό, μια ξένη γλώσσα, να την υποδέχεται στη δική του γλώσσα. Το ψυχολογικό αυτό περιβάλλον το οποίο δημιουργείται είναι αυτό που ανοίγει ουσιαστικά και την ψυχή του παιδιού και το μυαλό του παιδιού, έτσι ώστε να το διδάξουμε. Για την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, ο Πρωθυπουργός πριν από λίγες ημέρες από το αναπτυξιακό συνέδριο που έγινε στην Θεσσαλονίκη είπε ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για το στρατηγικό επενδυτή με όρους όπως υπόθηκε διασφάλισης της βιωσιμότητας της επιχείρησης και διαβεβαίωσε τους τεφλοπαραγωγούς πως ανεξάρτητα από την πορεία της διαπραγμάτευσης θα αποζημιωθούν για το προϊόν που παρέδωσαν την προηγούμενη χρονιά. Τη στιγμή που η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης και η τεφλοπαραγωγή φλέγονται, οι εξελίξεις θυμίζουν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Οι αγρότες και οι εργαζόμενοι κρέμονταν κυριολεκτικά από τα χείλη του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για να λάβουν συγκεκριμένες απαντήσεις και διαβεβαιώσεις. Ο Πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του από τη Θεσσαλονίκη, μάλλον αποφάσισε να παρατείνει την αγωνία τους, αφού δεν είπε τίποτα πιο συγκεκριμένο και ξεκάθαρο. Στην σύντομη αναφορά του, στην ομιλία του στο 11ο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο, ο κ. Τσίπρας επέλεξε τη λογική και τακτική της οριστολογίας και γυναικολογίας, μη δίνοντας σαφείς απαντήσεις και χρονοδιαγράμματα. Αρχικά, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα προβλήματα, τα οποία, όπως είπε, είναι γνωστά και αφορούν τις συσσωρευμένες παθογένειες χρόνων. Για το μέλλον της βιομηχανίας, που στην προκειμένη περίπτωση είναι και η ταπαγκέρα, ο Πρωθυπουργός δεν θέλησε να ανοίξει τα χαρτιά του, ίσως επειδή δεν υπάρχουν άσεις στο μανίκι του και αποκάλυψε επί της ουσίας πως στρατηγικό σχέδιο για τη σωτηρία και βιωσιμότητα της ΕΒΣ δεν υπάρχει, εάν δεν βρεθεί ιδιώτης επενδυτής. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή. Οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη. Αναζητούμε έναν επενδυτή με όρους όμως που θα διασφαλίζουν την βιωσιμότητα της επιχείρησης, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε και στους απλήρωτους τεφλοπαραγωγούς, τους οποίους διαβεβαίωσε πως θα πληρωθούν μεν άμεσα, χωρίς ωστόσο να δίνει συγκεκριμένη ημερομηνία. Επιτρέψτε μου όμως αυτό το σημείο μια ειδική αναφορά για την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Τα προβλήματα νομίζω είναι σε όλους σας γνωστά και αφορούν τις συσσωρευμένες παθογένειες χρόνων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή. Διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη. Αναζητούμε έναν επενδυτή με όρους όμως που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, εγώ σήμερα θέλω να διαβεβαιώσω για ένα πράγμα τους αγρότες που μας παρακολουθούν, τους τεφλοπαραγωγούς. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την πορεία της διαπραγμάτευσης, άμεσα θα αποζημιωθούν για το προϊόν που παρέδωσαν. Και θα ενισχυθούν με τα ποσά εκείνα τα οποία είναι αναγκαία για να καλλιεργήσουν και την επόμενη καλλιεργητική περίοδο τα χωράφια. Στρατηγικός επενδυτής για να έρθει πρέπει να γίνουν μια σειρά από ενέργειες από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με τη βιομηχανία ζάχαρης. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ποιος στρατηγικός επενδυτής θα έρθει στη βιομηχανία όταν οι μετοχές βρίσκονται στον εκαθαριστή στην Bank Συγκακή Τράπεζα, την πρώην Αγροτική Τράπεζα και τα χρέη της βιομηχανίας βρίσκονται στην Τράπεζα Πειραιώς. Με ποιον θα συζητήσει για να ένας στρατηγικός επενδυτής και τι θα πληρώσει. Γι' αυτό φύγαν όλοι. Εδώ πήγε η Crystal Union, η μεγαλύτερη συνεταιριστική ζαχαρολογία της Ευρώπης που είχε τρομερό ενδιαφέρον. Σας είπα ότι η κυβέρνηση αντιμετώπισε εντελώς ανεύθυνα 3 χρόνια τη βιομηχανία ζαχάριος. Μόνο επικοινωνιακά έδωσε 30 εκατομμύρια το 2015 και με εκείνα πορεύτηκε αυτά τα 3 χρόνια. Κάθε χρόνο το ίδιο μαρτύριο για τους τεφλοπαραγωγούς, αν και πότε θα πληρωθούν. Κανένα σχεδιασμός για το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας. Άρα κύριε Βουλευτά, εδώ που βρισκόμαστε, έτσι όπως έχει η κατάσταση, πού καταλήγουμε, τι γίνεται από εδώ και έπειτα.
Νομίζω ότι είναι σαφέστατο. Η κυβέρνηση αυτή και σε αυτό το σημείο, γιατί με ό,τι ασχολείται η κυβέρνηση αυτή και ιδιαίτερα ό,τι έχει σχέση με την παραγωγή του, καταστρέφει. Ενώ ήταν σε ένα οριακό σημείο η βιομηχανία και έπρεπε άμεσα να πάρθουν κάποια μέτρα έναντι και της απελευθέρωσης ποσοστώσεων ζαχάριου στην Ευρώπη που ισχύει από το 2017 και υπήρχε προοπτική. Λοιπόν, η βιομηχανία να συνδυάσει την παραγωγή με τη μεταποίηση αλλά και την εμπορία, λοιπόν, ζαχάριος. Λοιπόν, βλέπουμε ότι πραγματικά όταν σε 3 χρόνια άλλαξε 5 διοικήσεις, ποιος προγραμματισμός και σχεδιασμός θα γίνει για τη βιομηχανία? Δεν ξέρω τι τους γίνεται. 25 φιάλες αίματος συγκεντρώθηκαν συνολικά για την τράπεζα αίματος που διαθέτουν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης οι εμπλεκόμενοι στο λιμάνι της πόλης. Η προσέλευση στην αιμοδοσία που διοργάνωσε και διοργανώνει κάθε χρόνο ο οργανισμός Λιμένος με τους εργαζόμενους του λιμενικού σώματος αλλά και με τους εραστέχνες αλληλείς είχε για άλλη μια φορά πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Την ευαισθητοποίηση τους έδειξαν για άλλη μια φορά οι λιμενικοί της Αλεξανδρούπολης, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα για εθελοντική αιμοδοσία. Δεν είναι η πρώτη φορά που δίνουν το καλό παράδειγμα και προτρέπουν και άλλους συμπολίτες μας να αφιερώσουν λίγο από το χρόνο τους, δίνοντας αίμα για τον άγνωστο Πάσχοντα. Προσωπικά πιστεύω ότι η υπέρτατη εκδήλωση αλληλεγγύης είναι η ανιδιοτελής αιμοδοσία. Και η πατρίδα μας και οι Έλληνες έχουν δώσει πολλά δείγματα αλληλεγγύης τα τελευταία χρόνια της κρίσης. Αυτά τα δείγματα πρέπει να τα κρατήσουμε και να τα αναπτύξουμε, γιατί έχουμε πολύ δρόμο ακόμα και η αλληλεγγύη ανάμεσά μας χρειάζεται σαν απαραίτητο ενοποιητικό συστατικό των Ελλήνων. Με αυτή την έννοια, η δράση που κάναμε μαζί με όλους τους χρήστες του Λιμένα που ξεκινούν από τη λιμενική υπηρεσία και φτάνουν μέχρι τους εραστέχνες αλληλείς για μια εθελοντική αιμοδοσία στις εγκαταστάσεις του Λιμένα της Αλεξανδρούπολης, θεωρούμε ότι είναι συνέχεια μια στη διαδικασία στην οποία οφείλουμε όλοι, δείχνοντας το ανθρώπινο και κοινωνικό πρόσωπό μας, είτε είμαστε άτομα ή θεσμοί, να την υιοθετήσουμε και να την συνεχίσουμε. Σκοπός είναι να συγκεντρώσουμε τις απαραίτητες μονάδες για την τράπεζα αίματος που διαθέτουμε στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική. Είναι ό,τι καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. We'll be right back.